Παρακαλώ την προσοχή των δημοσιογράφων τώρα. Ευπιθώς αναφέρω ότι θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση στην αυτοεξουχότητα μεγαλειότητά σας, πρόεδρο της Βουλής, κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Έχεις την άδεια. Γιατί μίλησατε έτσι στον αστυνομικό? 40 μέρες φυλακή, βρε ψάρακα! Ποιες ερωτήσεις σας αρέσουν, να σας τις κάνουν. Να είδατε κι εσείς το ίδιο κάνετε τώρα. Τι κάνω? Ερωτήσεις που δεν μου αρέσουν. Μα ρωτάω ποια ερώτηση σας αρέσει για να τη ρωτήσω. Αντώνιος Καράκης, δημοσιογράφος της Δημόσιας Τηλεόρασης. Από ποια εκπομπή είσαι, παιδί μου? Κυριακή στο χωριό! Ρωτήστε κάτι άλλο. Ναι, να ρωτήσω, αλλά τι? Ρωτήστε οτιδήποτε άλλο εκτός από αυτό που με ρωτάτε. Ναι, μα τι να ρωτήσω, ρωτάω. Επί της ουσίας δηλαδή δεν έχω ρωτήσει ακόμα. Πώς δεν ρωτήσατε? Ρωτήσατε και παραρωτήσατε. Να μην ρωτάω δηλαδή? Να ρωτάτε. Αλλά ερωτήσεις που μου αρέσουν. Ναι, ποιες είναι οι ερωτήσεις που σας αρέσουν? Πάντως όχι αυτές που ρωτάτε. Έχεις άδεια, ορίστε, μίλα. Θα συνεχίσετε να είστε για πάντα τόσο δίκαιοι, τόσο σωστοί και τόσο όμορφοι σε ό,τι και αν κάνετε? Ακούτε, βρε, οι υπόλοιποι, αυτή είναι ωραία δημοσιογραφική ερώτηση. Μπράβο, παιδί μου. Μα δεν ρώτησα ακόμα. Ρωτάω για να ρωτήσω. Το ξέρετε ότι οι ερωτήσεις σας είναι πολύ αριστικές. Ποιες ερωτήσεις μου είναι αριστείς? Αυτές που ρωτάτε. Το μόνο που ρωτάω είναι τι να ρωτήσω. Ερώτηση είναι τώρα αυτή? Μα αφού μου είπατε να ρωτάω ό,τι σας αρέσει μόνο. Δεν ρωτάτε όμως ό,τι μου αρέσει. Τι ρωτάω? Τέλος οι ερωτήσεις. Ανοίξτε να περάσω. Ό,τι αρέσει σε εσάς ρωτάτε. Μα γι' αυτό ρωτάω. Τι αρέσει σε εσάς, να το ρωτήσω. Όχι, δεν το ρωτάτε έτσι. Το ρωτάτε διαφορετικά, εθνιστικά. Πείτε μου πώς ακριβώς να το ρωτήσω, γιατί πώς να σας κάνω την ερώτηση. Α, κάντε ότι δεν ξέρετε τώρα.